Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Χθες ήταν η επέτειος της αντιφασιστικής νίκης. Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με την κατάληψη του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς, την αυτοκτονία του Χίτλερ και την άνευ όρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Αξίζει τιμή και δόξα στη γενιά των πατεράδων και των παππούδων μας που τους πυροβολούσαν, τους Ναζί, δεν τους ψήφιζαν. Η αναφορά μου όμως έχει άλλον έναν στόχο πέρα από τον επαιτειακό. Η νίκη κατά του φασισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ορμή και τα κατορθώματα του Κόκκινου Στρατού, η έγκλη της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και τα ποτάμια αίματος της εργατικής τάξης των χωρών της Δύσης στα πεδία των μαχών, επέδρασαν καταλυτικά για το κεντρικό επίτευγμα της μεταπολιτικής Ευρώπης. Το κράτος πρόνοιας που αναδύθηκε μέσα από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πιο εμβληματικό παράδειγμα αυτής της προοδευτικής πλημμυρίδας στη μεταπολεμική Ευρώπη, το NHS, το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημιουργήθηκε το 1948. Δημιουργήθηκε υπό την πίεση δύο γενναιών Βρετανών εργατών που είχαν σκοτωθεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες στα χαρακόμματα της Φλάνδρας όταν δεν σακατεύονταν στα εργοστάσια και στα ορυχεία. Το ίδιο και σε όλη την Ευρώπη, στη Ρώσικη Στέπα, στα βουνά της Ηπείρου, στα λεσποχώραφα της Μακεδονίας, στα βουνά της Ιγκοσλαβίας. Αυτό το κοινωνικό κράτος που αποτέλεσε πανευρωπαϊκή κατάκτηση κινδυνεύει σήμερα, 70 χρόνια μετά την νίκη κατά του φασισμού. Και η απειλή για το κοινωνικό κράτος έρχεται ταυτόχρονα με την αναβίωση του φασισμού. Συμπτωματικά ή όχι, ανησυχητικά πάντως, ήταν πάλι μια παγκόσμια κρίση στο μεσοπόλεμο που οδήγησε στην ανάπτυξη του φασισμού και την υποχώρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σήμερα έχουμε επίθεση και στο κοινωνικό κράτος και στη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί μόνιμη αποδόση τοποθετήσεων και τις δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου, βουλευτών, διαμορφωτών της κοινής γνώμης, η συστηματική απαξίωση του κοινωνικού κράτους. Αυτό γίνεται με δύο αλληλοτροφοδοτούμενους στόχους. Την υποχρηματοδότηση και την λαϊλασία του. Την εμπορευματοποίηση πτυχών που διατηρούνται στη δημόσια αρμοδιότητα. Θυμόμαστε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει εδώ μέσα στη Βουλή, για να κρύβει στην Επιτροπή για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας, ότι αντιμετωπίζει την υγεία ακριβώς με τους ίδιους όρους που αντιμετωπίζει ένα σούπερ μάρκετ. Έτσι επιλέξει. Δηλαδή όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα. Θυμόμαστε τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι δάκι αναγκαστικό να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις. Μια αντίληψη πλήρους αλαμοποίησης και υποβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων και της δημόσιας υγείας. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε δείγμα γραφής για την υγεία όταν ήταν στην κυβέρνηση. Έδωσε δείγμα γραφής και για την παιδεία όμως. Θα αναφέρω το παράδειγμα που, κατά τη γνώμη μου, ενσωματώνει την αντίληψη εμπορευματοποίησης παιδείας με τον πιο χυδαίο τρόπο. Και αυτό δεν είναι άλλο από την απομάκρυνση 2.500 εκπαιδευτικών και την κατάργηση δεκάδων επαγγελματικών ειδικοτήτων που παρέχονταν δωρεάν από τα δημόσια ΕΠΑΛ. Την ίδια ώρα, οι υπουργοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έκοβαν κορδέλες εγγενείων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια με τους ίδιους ακριβώς τομείς που καταργούνταν από τη δημόσια εκπαίδευση. Η δωρεάν παιδεία μετατρεπόταν σε ιδιωτική με απλές διοικητικές πράξεις, την απόλυση των καθηγητών και την κατάργηση των τμήματων. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία, όταν κυβέρνηση, έλεγε ότι επιχειρεί δημοσιονομική προσαρμογή. Στην πραγματικότητα, ενίσχυε ιδιωτικά συμφέροντα και μάλιστα εις βάρος των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων που συνήθως επιλέγουν τις τεχνικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις, μιλώντας για την παιδεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να τσακίσει το κοινωνικό κράτος, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί μια επιχειρηματολογία πολύ γνωστή. Τα επιδόματα, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις κάνουν τους ανθρώπους τεμπέληδες, μας εξηγεί ο κύριος Κικίλιας. Είναι χάρες και ελεημοσύνες. Αυτές οι δύο φράσεις, χάρη και ελεημοσύνη, είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία βρίσκει κανείς στην επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη μέχρι τις ατυχείς αναρτήσεις του κυρίου Κυμπουρόπουλου. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η επιχειρηματολογία, αυτό που σας θυμίζει είναι τον κύριο Βέμπερ. Σας θυμίζει την επιχειρηματολογία με την οποία η ευρωπαϊκή δεξιά εξηγούσε τη χρησιμότητα των μνημονίων, μες των οποίων η άριστη Βόρεια Ευρώπη δικαιούνταν να ελεηλατεί τον τεμπέλικο Νότο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά είναι θέματα των ερχόμενων ευρωεκλογών. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλει καμία συζήτηση που να μην είναι επιπόλαιη, να μην είναι fake, να μην είναι αντιπερισπασμός.
είναι τόσο αντικοινωνικό το πρόγραμμά της που το κρύβει και καταφεύγει σε ατάκες του είδους «Ναι, αλλά ο Πολάκης καπνίζει», «Ναι, αλλά ο Πολάκης μιλάει στον ελληνικό». Για ποιο πράγμα όμως είναι κατανοητή αυτή η στάση της, γιατί για ποιο πράγμα να την παρατεθεί η Νέα Δημοκρατία? Μιλάει για μεσαία τάξη. Θα μας πει λοιπόν για το υψηλό 19 ετών στη μεταποίηση που έχουμε φέτος, θα μας πει για τη νέα πτώση της ανεργίας, μια που μιλάμε για μεσαία τάξη, θα μας πει για την αύξηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατά 21%, για την αύξηση στην αγορά των γιο ταχύ κατά 40%. Αν μιλήσουμε για νοικοκύρεμα, είχε ποτέ το ελληνικό κράτος στην ιστορία περισσότερα χρήματα, ήταν ποτέ περισσότερο θωρακισμένο έναντι πιθανών διεθνών αναταράξεων? Τίποτα από όλα αυτά δεν θέλει να μπει σε κουβέντα η Νέα Δημοκρατία. Προσωπικά πάντως μου κάνει εντύπωση ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι υποτίθεται από 20-40% μπροστά στις δημοσκοπήσεις και είναι έτοιμος για την Πρωθυπουργία, ενώ ο Τσίπρας είναι κουρασμένος και απαξιωμένος. Πώς γίνεται να μην τολμάει ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν να τον αντικρίσει κατά πρόσωπο σε ένα προεκλογικό debate? Σοβαρά τώρα, εμπνέει εμπιστοσύνη ο κύριος Μητσοτάκης που δεν τολμάει να μιλήσει εκτός χειρογράφου, που δεν τολμάει ένα debate ότι μπορεί να κυβερνήσει? Μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα, να διαπραγματευτεί με τον Ερντογάν, με τη Μέρκελ, να πάει στο εξωτερικό? Τι θα τους λέει, αστιάκια των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και ιστορίες από το μακελιό? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μάλλον δεν θα μας δοθεί η ευκαιρία να μάθουμε τις πρωθυπουργικές επιδόσεις του κύριου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το λαό και θα προστατεύσει τη χώρα από την αντιδραστική παλινόρθωση η οποία προωθείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο.